Γυμναστούμε, Βαρβάρα και Χριστάλλα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Το κορίτσι μου. Τι κάνετε, αγάπη μου. Είστε καλά. Χριστάλλα μου. Πώς άντεξες. Θέλω να μου το πεις αυτό. Μην το βλέπεις έτσι. Μίλα. Ήταν πειθαρχημένος. Ήταν. Πες πόσο ζοριζόμουν και σόλανε που σου λέγα. Κοίτα, μπορεί να μουρμουρούσες, αλλά... Θα με βγάλει και όξινο. Δεν το πιστεύω. Μουρμουρούσε ο Τάσος. Ελπίζω τώρα που θα έχεις άλλο παρτενέρ να μην με ξεχάσεις. Σε παρακαλώ, λίγο κοντός, αλλά εντάξει. Αγία μου Βαρβάρα, έτσι ακούσει ο Τάσος. Τα φιλιά μου και στον Τάσο. Να σου πω συγγνώμη, αλλά εγώ ήμουν αυτός που χόρεψε πρώτος με τη Βαρβάρα. Και από Τάσο σε Τάσο, το πας. Ναι, τους είπα, δεν είναι Τάσος, πάρει δεν μπορώ. Σαν εμένα δεν είναι κανένας, όχι να το πενευτώ. Πάμε να κάνουμε τη ζούμπα μας. Πάμε, πάμε.
Ελάτε να ρωτήσω κάτι, ελάτε να σε βάλω έτσι. Με τα μικρόφωνα ρόμποκοπ και εσύ πας δίπλα στα κορίτσια. Τι να στάδεψε, μας είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν, πώς κάνατε όλο αυτό το πράγμα και δεν υδρώσατε? Εγώ θα είχα γίνει μουσκεμά. Τι λιγάκι, συγγνώμη, εγώ αυτό υδρώνω για να πάω με την πόρτα. Βλέπεις λίπος να υδρώσουν εκεί, τι να κάψουν. Ένα. Δεύτερον, είπαμε ότι αυτή είναι μια ζούμπα που μπορεί να την κάνουν και στο σπίτι του σου κυρίες. Φυσικά μπορούμε. Από όλες τις κινήσεις κράτησε αυτό το α-α-α που μπορούμε να το κάνουμε το Πάσχα που ζυμώνουμε φλαούνα. Οπότε... Δεν έχω δει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει. Και το αναπήδημα δεν τελειώνει ποτέ. Όχι, είναι τελείωτο. Μετά από ζέστομα. Μετά από ζέστομα, φυσικά όχι κατευθείαν. Ωραία, τα μυστικά λοιπόν, Βαρβάρα μου, για το να πετύχει μία ζούμπα. Δηλαδή, τι κάνουμε με τη ζούμπα, τι γυμνάζουμε και πώς προχωράμε. Πρώτα απ' όλα να έχεις καλή διάθεση, ωραία, όρεξη να το κάνεις και δεν έχει σημασία αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις 100% τα βήματα που κάνει ο instructor. Απλά προσπαθείς τουλάχιστον το 50% να το κάνεις. Είναι... Κατά προσέγγιση. Ναι, κατά προσέγγιση. Γυμνάζεται πάντα πόδια, κοιλιακούς, στήθος, πλάτη, χέρια. Μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι, δηλαδή μόνοι μας. Να βάλουμε μια χαρούμενη μουσική, όπως βάλατε εσείς αυτήν, και να αρχίσει να κάνει διάφορες. Είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις που πρέπει να κάνει. Εντάξει, ναι, θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη χορογραφία. Okay. Αλλά πάνω κάτω είναι περίπου τα ίδια. Αλλά εναλλάσσεται είτε από λάθη ρυθμούς, είτε μπέλτα, είτε hip hop. Είναι όλα τα είδη χορών. Έχει και μπέλτα, ζουμπά. Ναι. Δείξε μας λίγο. Βρέστε μας μια μουσικούλα, ρε παιδιά, λίγο. Ναι, τώρα περίμενε. Μπέλτα, δηλαδή είναι το. Το oriental. Έλα πιο μέσα. Ναι. Τώρα θα μας δώσουνε, θα μας κάνουν τη χάρη. Βέβαια τους βάλαμε έτσι λίγο εξαπίνηση. Πες κανένα τραγούδι έτσι να, να τους βοηθήσουμε. Ρίξτε μας ένα έτσι. Το Pitbull το καινούριο, ναι. Είναι τέτοιο ρίχνο. Α, βάλουν Pitbull Oriental. Μάλιστα, θα το βγάλουν. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, φτάζομαι και Βαρβάρα, πόσες θερμίδες καίμε? Είναι γύρω στις 500 με 1000 θερμίδες. Τώρα κάψατε 500 και 1000 θερμίδες. Όχι, για 50 λεπτά μάθημα μιλάμε. Όχι με 5 λεπτά χορογραφία. 50 λεπτά, πολλά βεθιά. Και εντάξει, με λιγάκι νερό, αλλά όχι διάλειμμα. Να σταματάμε με λιγάκι νερό. Στο νεράκι, ξανά. Αυτό είναι. Για να απολαύσουμε την Βαρβάρα, να είστε περίεργοι. Έργα. Ευχαριστούμε. Νάτα. Λοιπόν, είναι σαν τους ρυθμούς φυσικά, μην τρομοκρατηθούν. Ήταν αυτό ο σχεδιασμός αυτό. Γιατί εσύ τώρα είναι σαν να κατάπιες τον εγκέλαδο. Και νομίζω τρομοκρατεί με τους κοιλιακούς της. Βλέπεις εδώ η Μπάρμπι μου. Θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, φυσικά. Από ό,τι πρόσεξα, από όσο πρόσεξα, σφίγγουμε κοιλιά σε αυτό το... Αναγκαστικά, γενικά. Όχι, πρέπει συνέχεια να δίνουμε... Εντάξει, σίγουρα να κρατάμε το κέντρο μας. Αλλά... Είναι βασικό, εννοώ. Ναι, είναι βασικό, ναι. Λοιπόν, είναι σημαντικό να κρατάμε όλοι τα κέντρα μας, γιατί με την αργία που υπάρχει κλείνει το ένα κέντρο μετά το άλλο και μεγαλώνει η ανεργία και είναι σημαντικό. Revolution Dance Studio, εκεί σας συναντάμε. Ναι. Τηλέφωνο, έλα για να ακούγεται. 22-100-800, είμαστε στο Στρόβολο. Μάλιστα. Και το σηκώνει... Η Χριστάλλα, το τηλέφωνο είναι η μάνατζερ της υπόθεσης, έτσι δεν είναι? Οπότε θέλετε, είστε πρόσδεκτοι. Να, το είδες τώρα. Για όσα μαθήματα θέλετε. Τσαμπά. Κοπιάστε. Μουχτή. Μουχτή. Εντάξει, για μουχτή έτσι. Για μουχτή, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κορίτσια. Είσαστε πολύ χαρούμενοι για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να μας ξανάρθετε. Πολύ ευχαρίστως.